αποτελεί κρίκο καθοριστικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών. Δεν υπάρχει ιατρείο και κλινική που να μην στηρίζεται στη συμβολή του παραϊατρικού προσωπικού, το οποίο αναδεικνύεται σε πυλώνα του κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής είναι ραγδαίες, καθώς κάθε 3 χρόνια η γνώση διπλασιάζεται σε κάθε ειδικότητα, καθίσταται αδύνατη ανάγκη η συμμετοχή και η πρόσβαση του μευτικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις κοινοτομίες του τομέα υγείας. Τομείς όπως η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η ογκολογία και η ρομποτική τεχνολογία σηματοδότησαν και επηρέασαν ουσιαστικά το πεδίο της ιατρικής επιστήμης. Πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις εκτελούνται πλέον με ρομπότ, καθιστώντας τη ρομποτική χειρουργική κυρίαρχη σε όλο τον κλάδο της χειρουργικής. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση του ανωτέρου προσωπικού κρίνεται απαραίτητη. Επιπροσθέτως, ο τομέας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής παρουσιάζει αλματώδεις εξελίξεις, καθώς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον εφικτή η επιλογή των καλύτερων ποιοτικών εμβρίων. Τέλος, και στον τομέα της ορολογίας, ο άνθρωπος είναι έτοιμος να εντοπίσει τον μηχανισμό κακοήθους εξαλλαξής των κυττάρων και στη συνέχεια να διακόψει τον μηχανισμό αυτό. Συνεπώς, αρρωγή σε όλα τα παραπάνω που θα συμβάνουν σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής αναμένεται να αποτελέσει το μευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευσή του και τη συμμετοχή του στις ιατρικές καινοτομίες.